Πάμε όμως πρώτα να συνδεθούμε με τα Χανιά και να ανοίξουμε την αυτοδιοικητική συζήτηση. Εσείς κρατάτε Facebook, Twitter και email, τα οποία τα βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Να καλησπερίσω τον εκλεκτό μας καλεσμένο, ο κύριος Κυριάκος Κότσουγλου. Είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό Κρήτη Ζωή μας του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, όπως όλους φυσικά τους υποψήφιους οι οποίοι μας κάνουν την τιμή να συζητάμε για τα αυτοδιοικητικά πράγματα και για την συμμετοχή τους λοιπόν στα ψηφοδέλτια. Διεκδικείτε εκ νέου την ψήφο των πολιτών και βέβαια το ερώτημα είναι ένα, γιατί εμπιστεύεστε τον Σταύρο Αρναουτάκη και τι πιστεύετε ότι θα γίνει τα μέσα επόμενα χρόνια. Ναι. Θα έλεγα ότι εμπιστεύομαι τόσο τον Σταύρο Αρναουτάκη ως επικεφαλής αυτής της παράταξης, της Κρήτης στη ζωή μας, αλλά εμπιστεύομαι και την ομάδα η οποία τον στελεχώνει, η οποία είναι επίσης εξαιρετική. Τον εμπιστεύομαι γιατί σε πρώτη φάση έχουμε ένα έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και θέλουμε να ολοκληρώσουμε. Έχουμε πλάνο, έχουμε σχεδιασμό, στρατηγικό και λειτουργικό και κατά συνέπεια θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε. Έχουμε ευρωπαϊκό προσανατολισμό, είμαστε εξωστρεφείς. Βλέπουμε, υιοθετούμε και εκμεταλλευόμαστε ευρωπαϊκά κονδύλια όπως και στους εσωτερικούς πόρους και έχουμε συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης. Είμαστε αυτοδιοικητικοί. Είναι ξεκάθαρο αυτό και το υποστηρίζουμε. Έχουμε επιστημοσύνη, η ομάδα είναι πλήρης, αποτελείται από ετερόκλητους ανθρώπους με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά την έννοια της διοίκησης, ξέρουμε πάρα πολύ καλά την έννοια της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, τη διαχείριση των κεφαλαίων, στοχοθετούμε, καινοτομούμε, επιχειρούμε. Σε αυτούς που σας ασκούν κριτική και λένε ότι ενδεχομένως ο Σταύρος Αρναουτάκης να είναι πολλά χρόνια στο τιμόνι της περιφέρειας, τι απαντάτε? Απαντάω ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα για μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγα χρόνια και φαινομενικά δεν έχουν να ολοκληρώσουν πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολλά χρόνια και έχουν μπροστά τους ακόμα περισσότερα να υιοθετήσουν. Σας ξαναλέω ότι εμείς έχουμε πλάνο να πάει από εδώ μέχρι τον Οκτώβριο, το Σεπτέμβριο και από εδώ μέχρι το 2023. Στην πραγματικότητα, σκεφτήκαμε πολλές φορές, η πρότασή μας να είναι Κρήτη 2030. Είδαμε τον Σταύρο Αρναουτάκη πριν από λίγες ημέρες σε συνομιλία του με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να του θέτει ζητήματα αρμοδιοτήτων σε ό,τι έχει να κάνει και με το οδικό δίκτυο της Κρήτης. Μεγάλη πληγή και το γνωρίζετε, είναι ο βόρειος οδικός άξονας του νησιού. Όχι μόνο βέβαια, αλλά θα έλεγα αυτός κατά κύριο λόγο σε ό,τι έχει να κάνει και με το μεγάλο αριθμό των τροχαίων. Τι λέει λοιπόν ο σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει και με τις πιέσεις που πρέπει να ασκηθούν για να προχωρήσει άμεσα η ανακατασκευή του βόρειου οδικού άξονα? Κυρία Σφακενάκη, θα σας απαντήσω και γενικά και με παράδειγμα. Βεβαίως. Γενικότερα, ποτέ δεν προήλθε ανάπτυξη σε ένα τόπο από υπερσυγκέντρωση. Η ανάπτυξη προήλθε διαχρονικά μέσα από την αποσυγκέντρωση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνετε ότι από τότε που ο ΒΟΑΚ ανατέθηκε στο Υπουργείο, θα έπρεπε να έχει στελεχωθεί αντίστοιχα με το επαρκές στελεχειακό δυναμικό για να γίνει η μελέτη του. Δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ασφάλεια θα έπρεπε να έχει ανατεθεί στην περιφέρεια. Mm-hmm. Ακόμα και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανακατασκευής του ΒΟΑΚ, αυτής της πληγής όπως λέτε, η οποία είναι πληγή και σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά και σε αναπτυξιακό επίπεδο. Θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα η περιφέρεια να αντικαθιστά τον τάπητα, τα στιθέα, τα κυκλειδώματα, τον ηλεκτροφωτισμό, να μπορεί να καθαρίζει, να μπορεί να έχει ένα επαρκές δίκτυο, ακόμα και μέχρι την ώρα που θα αντικατασταθεί από τη νέα χάραξη. Αυτό δεν έχει γίνει και κατά συνέπεια είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Mm-hmm. Για να σας το κάνω λίγο πιο απλό, στα θέματα που έχει ασχοληθεί το Υπουργείο και στην κατολίσθηση που έχουμε στο σταλό, mm-hmm. η μελέτη δεν είναι ακόμα έτοιμη, ενώ στο μοναδικό κομμάτι του έργου το οποίο ανέλαβε η περιφέρεια, δηλαδή στην ανακατασκευή της γέφυρας του Πλατανιά, παραδίδεται σήμερα το απόγευμα. Αποκέντρωση λοιπόν των αρμοδιοτήτων για να προχωρούν πιο γρήγορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με έργα υποδομών. Μάλιστα, θυμάμαι χαρακτηριστικά και τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον κ. Βουλγαράκη, την περίοδο των μεγάλων καταστροφών, να μιλά ακριβώς για αυτό το πρόβλημα των αρμοδιοτήτων και το μπέρδεμα, το μπάχαλο, θα το πω έτσι, να τα λέμε έξω από τα δόντια, το οποίο δημιουργείται καμιά φορά και δεν είναι τα χέρια της περιφέρειας.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Από τη στιγμή που η περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα πάνω στο ΒΟΑ και αυτό έχει φτάσει μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να απεργάζεται διαφορετικούς τρόπους για να καθαρίσει τη λωρίδα κτάκτου ανάγκης μέχρι και το να βάζει νέα στη θέα. Σας ξαναλέω όμως, και για να μην τον στοχοποιούμε το ΒΟΑΚ, δεν και καλά, ο ίδιος ο Περιφερειάρχης υπήρξε υπουργός ΕΣΠΑ. Ο ίδιος λοιπόν έλεγε ότι όταν έπρεπε, εγώ ο ίδιος σαν υπουργός ΕΣΠΑ, να συμβασιοποιήσω, μου χρειαζόταν 16-18 μήνες για να βγάλω τα έργα. Ενώ όταν έγινε η πράσινη ανάπτυξη στην Κρήτη, σε 2 μήνες είχαμε πάνω από 1000 επενδύσεις. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η έννοια αποκέντρωση. Για μένα και για όλους, πραγματικά, ο Καλλικράτης έφερε μια υπερσυγκέντρωση, η οποία είναι λίγο άναρχη, με την έννοια ότι είναι καλύτερο να χειρίζονται τα θέματα της Κρήτης από την Κρήτη. Να ξεκινάει λοιπόν από την τοπική διοίκηση όποια πρωτοβουλία. Αυτό καταλαβαίνω ότι λέτε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του τουρισμού, τα Χανιά σηκώνουν κάθε χρόνο ένα πολύ μεγάλο βάρος, ένα πολύ μεγάλο ρεύμα μάλλον, το τουριστικό ρεύμα. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει ακόμα περισσότερο η περιφέρεια, ή αν θέλετε να ενισχύσει κάποιες που έχουν ήδη παρθεί, για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και το τουριστικό μας λοιπόν προϊόν, γιατί σίγουρα ο τουρισμός είναι και θέμα αυτοδιοίκησης και νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσετε. Κοιτάξτε, δεν θα διαφωνήσω με την έννοια ότι ενδεχομένως γνωρίζετε ότι είμαι γενικός διευθυντής σε μια μεγάλη ξενοδοχειακή αλυσίδα, την Caldera Group of Hotels, μια αλυσίδα με 6 ξενοδοχεία και πάνω από 5.000 κλίνες. Η περιφέρεια Κρήτης έχει ένα επαρκέστατο πρόγραμμα τουρισμού, το οποίο σχεδιάζεται κάθε χρόνο. Ο εντεταλμένος σύμβουλος, ο Μιχάλης Βαμιαδάκης, έχει αρκετά καλό σχεδιασμό. Η υπηρεσιακή είναι εξαιρετική. Πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε, κυρία Σφακιανάκη, να κάνουμε για να τονώσουμε. Ξέρετε, από το 1998 τα Χανιά, ας πούμε, αλλά και η Κρήτη, έχουν μια αύξηση γύρω στο 200%. Φανταστείτε ότι για τα Χανιά το 1998 είμαστε στους 365.000 κατοίκους, το 2010 πήγαμε στους 500, για να κλείσουμε το 2018 στο 1.200.000 επισκέπτες. Εκείνο το οποίο λέω ότι θα μπορούσε να γίνει είναι ότι θα πρέπει ο επισκέπτης να μην μένει απλά σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Θα πρέπει να νιώθει αυτό που λέμε τουριστική εμπειρία. Δεν έχει νόημα σε ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει full χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να επισκέπτεται και να εγκολπώνει μέσα του τον επισκέπτη και να περνάει καλά. Δεν πρέπει να μας φτάνει αυτό. Το υπέροχο κομμάτι της Κρήτης, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς εκεί στο Ηράκλειο από τα Αστερούσια, είναι αυτό που λέμε η ανεξερεύνητη Κρήτη. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί μια κατάλληλη ισορροπία, έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να έρχεται λόγω του πεντάστερου ή λόγω του μεγάλου καταλήματος, αλλά στη συνέχεια να μπορεί να νιώθει και να ζει τουριστική εμπειρία στο εσωτερικό της Κρήτης. Αυτό θα δημιουργήσει να υπάρχει μια διάχυση. Αυτό θα δημιουργήσει πληθυσμιακή ισορροπία, κοινωνική ισορροπία, ισορροπία πλούτου και δεν θα δημιουργήσει ένα καθεστώς με το οποίο, ας πούμε, το 65% της τουριστικής κίνησης είναι στον Πλατανιά και στο Γεράνι ή στη Νέα Κηδονία, εκεί που δραστηριοποιούμαστε κι εμείς. Αλλά εγώ θα ήθελα να δω και την ενδοχώρα. Η Κρήτη πραγματικά έχει εξαιρετική ενδοχώρα. Και αν θέλετε, κυρία Σφακιανάκη, για να το κλείσω, συγκεντρώσαμε περίπου 4,5 εκατομμύρια επισκέπτες την τελευταία χρονιά. Είναι ένα εξαιρετικό νούμερο και εγώ είμαι περήφανος γι' αυτό. Όταν ξέρω όμως ότι η Μαγιόρκα έχει 13 εκατομμύρια επισκέπτες, δεν θα πρέπει να προβληματιστώ λίγο? Βέβαια, εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο και θα συμφωνήσω μαζί σας. Ενδεχομένως να δούμε τι γίνεται και με τον θεματικό τουρισμό και όλες αυτές τις δυνατότητες που μπορούμε να αναπτύξουμε με κάποιο τρόπο για να μιλάμε και ουσιαστική επέκταση της τουριστικής περίοδου. Νομίζω ότι μπορούμε να φιλοξενήσουμε τουρισμό όλους τους μήνες, κάτι το οποίο δεν το κάνουμε. Φανταστείτε ότι ακόμα και εγώ που σας λέω δραστηριοποιούμε στον χώρο του τουρισμού, νόμιζα ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε σκι, ας πούμε, ότι δεν έχουμε καταδρομικό τουρισμό. Στην πραγματικότητα έχουμε ακόμα και αυτό. Δεν υπάρχει θεματικός τουρισμός τον οποίο δεν έχει Κρήτη. Προσκυνηματικός, γευσηγνωστικός, περιπατητικός. Φανταστείτε ότι πριν από μερικές μέρες ήρθε η πρόεδρος των περιηγητών της Γερμανίας, εκπροσωπώντας 750.000 περιηγητές και ένα τζίρο περίπου 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν φανταστούμε ότι είναι περίπου το 50% του τζίρου που κάνουμε πανελληνίως στον τουρισμό, η οποία έμεινε έκπληκτη. Η περιφέρεια Κρήτης σχεδιάζει και παρουσιάζει τα μονοπάτια, να βιώνει τα μονοπάτια, δίνοντας μεγάλη σημασία στον περιηγητικό και στον περιπατητικό τουρισμό. Έχει πολύ μεγάλο κομμάτι επικοινωνίας και συγγένειας με τον προσκυνηματικό τουρισμό.
ορειβατικός τουρισμός, γευσηγνωστικός τουρισμός, κάθε είδους τουρισμού είναι δόκιμο στην Κρήτη. Αυτό που λέω, κυρία Σφακενάκη, συχνά είναι ότι η Κρήτη δεν είναι ένα νησί μερικών δεκάδων τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η Κρήτη είναι μια τουριστική ήπειρος. Έχει τα πάντα. Η Κρήτη είναι ένα μέρος όπου τα χιονισμένα βουνά από την παραλία απέχει 45 λεπτά και ναι, το ωραιότερο φαράγγι της χώρας μαζί με τους μερικούς από τους διαστημότερους τουρισμούς βρίσκονται σε απόσταση μιας ώρας. Η Κρήτη είναι μια τουριστική ήπειρος. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα για αυτή την συζήτηση στο δρόμο φυσικά για τις κάλπες. Θα πάω να συναντήσω άλλη μια υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο. Ενδεχομένως είσαστε σε διαφορετικές παρατάξεις, αλλά ενδεχομένως να είστε μαζί μέσα στο περιφερειακό συμβούλιο την επομένη των εκλογών. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε εσάς στο δύσκολο έργο που έχετε και σε κάθε παράταξη να επιτύχει τους στόχους. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.